Θα περάσουμε στο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας μέσω Skype την κυρία Δήμητρα Καλογύρου, πρόεδρο της Επιτροπής Κέφαλαια Αγοράς της Κύπρου, για να συζητήσουμε μαζί τους για τα 25 χρόνια ζωής της Επιτροπής. Θα δούμε και τους πιο σημαντικούς σταθμούς. Κυρία Καλογύρου, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θα θέλαμε αρχικά έτσι να μας πείτε όσον αφορά τα 25 χρόνια που μετράει η Επιτροπή, τους πιο σημαντικούς σταθμούς. Ναι, λοιπόν, να σας πω ότι γιορτάσαμε χθες τα 25 χρόνια. Η Επιτροπή Κέφαλαια Αγοράς έχει συστάθει από το 1996. Σήμερα έχουμε 2021, άρα έχει περίπου 25 χρόνια λειτουργίας. Όμως αυτό που έχει αλλάξει σημαντικά είναι βεβαίως το νομοθετικό πλαίσιο. Το νομοθετικό πλαίσιο έχει ενισχυθεί σημαντικά από την ένταξή μας στην Ευρώπη. Από την ένταξη το 2004 μπήκαν όλες οι ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες ακολουθούμε πιστά, και κάθε φορά που εκδίδεται καινούργια οδηγία, καινούργια νομοθεσία, προσπαθούμε να την εντάξουμε στην εθνική μας νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν. Έτσι ώστε να υπάρχει ανάλογη προστασία των επενδυτών στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη και γενικά. Από την εναρμόνιση του MiFID 1 του 2004 και του MiFID 2 του 2018, είναι ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα που έχουμε, άνοιξε το δρόμο για να δημιουργηθούν καινούργιες εταιρείες με ξένους επενδυτές συνήθως μέσα, οι οποίες λέγονται εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και οι οποίες σκοπό έχουν να διεξάγουν συναλλαγές σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό διασυνοριακά, στην Ευρώπη αλλά ίσως και σε τρίτες χώρες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεγαλώσει αρκετά η αγορά από ό,τι ήταν στα πιο παλιά χρόνια, όπου εκεί ήταν μόνο το χρηματιστήριο αξιών Κύπρου και οι εισηγμένες του εταιρείες, αν θυμάστε, και η Επιτροπή είχε πολύ περιορισμένο ρόλο. Το ρόλο πρωτίστως το είχε το χρηματιστήριο αξιών Κύπρου παλιά και έκανε και εποπτικό ρόλο μαζί. Και μετά την ένταξή μας στην Ευρώπη, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς πλέον είναι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή που επιβλέπει τόσο το χρηματιστήριο, τόσο τις αγορές και τις εισηγμένες εταιρείες σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά και έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος άλλος τομέας που λέγονται εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που διασυνοριακά, όπως ανάφερα, διενεργούν πράξεις στο εξωτερικό, και ενδεικτικά να πούμε ότι τα τελευταία στατιστικά είναι ότι είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη, αν θέλετε, σε συναλλαγές στην Ευρώπη. Mm-hmm. Να μας πείτε όμως έτσι και την ανάπτυξη της αγοράς όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Καλογύρου. Ναι, όπως ανάφερα, λόγω των ευρωπαϊκών οδηγιών που έρχονται συνέχεια και πρέπει εμείς να ακολουθούμε, να εντάσσουμε αυτές τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και να εποπτεύουμε οποιαδήποτε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Όταν υπήρχε το πρόβλημα με το τραπεζικό τομέα και την τραπεζική κρίση και είχαμε το κούρεμα καταθέσεων, όπως θυμάστε, και υπήρχε οικονομική κρίση, αποφασίσαμε σαν Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς ότι πρέπει να βρούμε καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες που θα υποβοηθήσουν την οικονομία σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Και εκεί είναι που αποφασίσαμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την αγορά με νέα προϊόντα, και σήμερα θα έχουμε μια ανάπτυξη της τάξης του 200%, άρα έχει διπλασιαστεί ο τομέας, και βεβαίως μαζί έπρεπε να διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτή την ανάπτυξη. Ναι, οπότε ήθελα να σας πω ότι εκτός από το χρηματιστήριο, τις εισηγμένες εταιρείες, τις επενδυτικές που ανάφερα πριν, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε και τον τομέα των funds,
δηλαδή των ταμείων. Διότι πιστεύουμε ότι με την ανάπτυξη αυτού του τομέα είναι ακριβώς μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης. Και βεβαίως μεγάλη ανάπτυξη σημειώσε και ο τομέας των συλλογικών επενδύσεων, κυρία Καλογύρου. Ναι, ακριβώς είναι αυτό που λέω για τα ταμεία. Είναι είναι ο τομέας των επενδυτικών συλλογικών επενδύσεων που έχει αναπτυχθεί από το 2014 που είχαμε αναλάβει την Ευρωπαϊκή Οδηγία του Μεγάλου Διαχειριστή. Αποφασίστηκε να αναλάβουμε όλο τον τομέα αυτών συλλογικών επενδύσεων, αναλαμβάνοντας τα μικρά ταμεία που ήταν κάτω από την κεντρική τότε. Ενισχύσαμε την εθνική νομοθεσία και βάλαμε όλα τα είδη ταμείων που μπορούν να δημιουργήσουν στην Κύπρο, όλα τα είδη funds. Και κάτω από την εποπτεία μας πλέον ήρθε και αυτός ο τομέας, ο οποίος έχει μια πολύ καλή ανάπτυξη, της τάξης νομίζω του 230-40% από το 2014. Άρα αντιλαμβάνεστε, είναι ένας τομέας αναδυόμενος, συνεχόμενα έχουμε ενδιαφέρον για ίδρυση τέτοιων ταμείων, όπου έχουν διάφορες στρατηγικές επενδύσεων, αντλούν χρήματα μέσω των ταμείων και χρηματοδοτούν διάφορους τομείς της οικονομίας. Από τα 8 μπίλιον, θα έλεγα, 10, έχει φτάσει το τομέα στα 10 δισεκατομμύρια κεφάλαια υποδιαχείριση, περίπου το 30% έχει επενδυθεί και στην Κύπρο. Άρα είναι σημαντικό το ότι αναπτύξαμε αυτόν τον τομέα και έχει τόσο ενδιαφέρον. Το 2018, την ίδια ώρα δημιουργήσατε και τον κομβό καινοτομίας. Να μας πείτε όμως τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, κυρία Καλογύρου. Ναι, ο κόμβος καινοτομίας ήρθε διότι βλέπαμε ότι υπήρχε η ανάγκη για να εξελίξουμε περισσότερο την τεχνολογία. Παρόλο που δεν επιβλέπουμε εμείς εταιρείες που έχουν τεχνολογία, αλλά από την άλλη επιβλέπουμε τα προϊόντα που είναι πάνω σε νέες τεχνολογίες. Άρα, δημιουργήσαμε αυτόν τον κόμβο καινοτομίας, στα αγγλικά είναι Innovation Hub, με στόχο να κατανοήσουμε καλύτερα και να διερευνήσουμε την ανάπτυξη και τις χρήσεις της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, FinTech, RegTech, που παραδείγματος χάρη, να πω ένα παράδειγμα, πώς λειτουργούν τα κρύπτος, τα οποία θα αναλάβουμε πολύ σύντομα το Σεπτέμβρη. Άρα, χρειάζεται να έρθουν εδώ εταιρείες που χρησιμοποιούν καινούργιες τεχνολογίες, να μας τις δείξουν, να κοιτάξουμε να είναι μπίπτουν μέσα στην υφιστάμενη νομοθεσία και τα προϊόντα που διαπραγματεύονται σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Ακόμα μπορούν να μας δείξουν και καινούργια συστήματα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την αγορά που επιβλέπουμε, από τις διάφορες εταιρείες που επιβλέπουμε, έτσι ώστε να τους υποβοηθήσει να μπορούν να συμμορφώνονται με τους νόμους και κανονισμούς μας. Να πω ένα παράδειγμα, συστήματα τα οποία είναι έτοιμα συστήματα, τα οποία βοηθούν στο money laundering. Οπότε δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά να αναμένουμε. Και αυτό το Innovation Hub, το κόμβος καινοτομίας, το πλάνο είναι να κάνουμε το λεγόμενο, να το αναπτύξουμε περαιτέρω και να λέγεται sandbox, το οποίο εκεί θα μπορούμε να δώσουμε και κάποιες άδειες, relax άδειες, για λίγο χρόνο, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτούς τους παρόχους. Και στο μέλλον, είναι όπως το testing, και στο μέλλον να μπορούμε να διαδοτήσουμε εφόσον κάνουμε τις ανάλογες νομικές αλλαγές, να μπορούμε να διαδοτήσουμε στο μέλλον εταιρείες οι οποίες θέλουν να διαδοτήσουν και δεν έχουμε την νομοθεσία στην Κύπρο. Εντάξει, προχωρά το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα μπορεί να γίνει και το sandbox. Πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά την εποπτεία του τομέα, έχετε εφαρμόσει το risk-based tool. Πόσο βοήθησε στον εποπτικό ρόλο της Επιτροπής Κεφάλαια Αγοράς αυτό? Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε τώρα. Για μας είναι το εποπτικό πλαίσιο πλέον από το 2015
κατηγοροποιεί τις εποπτευόμενες μας οντότητες που είναι πάρα πολλές. Τώρα έχουμε φτάσει νομίζω γύρω στις 800 σε λίγο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλος ο τομέας και πρέπει να έχουμε να έχουμε αυτό το υποπτικό πλαίσιο όπου θα αναλύονται όλα τα στοιχεία ηλεκτρονικά και μας βγάζει αυτόματα πού θα μπορούμε να επικεντρωθούν τα τμήματα τα υποπτικά στις πιο υψηλού κινδύνου εταιρείες. Άρα, όσο πιο υψηλού κινδύνου είσαι, τόσο πιο πολύ έλεγχο χρειάζεται από την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς. Και αυτόν το νέο πλαίσιο εποπτείας μας βοηθά ακριβώς να μην χανόμαστε μέσα στους πολλούς εποπτευόμενους, να πηγαίνουμε συγκεκριμένα και να μπορούμε να αποτρέπουμε οτιδήποτε μπορεί να έρθει στο μέλλον σε αυτές τις εταιρείες. Βεβαίως αυτό το σύστημα συνέχεια αναβαθμίζεται γιατί έρχονται νέες νομοθεσίες που πρέπει να αλλάζονται και οι παράμετροι αυτού του συστήματος. Να προσθέτουμε νέες πληροφορίες όπως τώρα που θα πάρουμε τα crypto exchanges όπως ανάφερα πριν, τους παρόχους για τα cryptos, θα πρέπει να ενισχυθεί αυτό το πλαίσιο, να προσθεθούν οι νέοι παράμετρες, οι παράμετροι που αφορούν αυτόν τον νέο τομέα που θα αναλάβουν. Mm-hmm. Άρα δεν είναι στατικό αυτό το πλαίσιο. Είναι δυναμικό. Και πρόσφατα να αναφέρουμε ότι τέθηκε και σε εφαρμογή το πλαίσιο για τις βιώσιμες επενδύσεις. Η αλλαγή αυτή πόσο σημαντική είναι? Είναι αρκετά σημαντική, ιδίως για την Ευρώπη. Η Ευρώπη προωθά μέχρι το 2050 να μειωθούν οι ρήποι και να είμαστε στο να μπορούν να έχουμε καλή ποιότητα του περιβάλλοντος. Και αυτός είναι ένας στόχος στον οποίο πολλά θέματα θα γίνουν για να επιτευχθεί. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό. Και για πρώτη φορά μπαίνει το θέμα του περιβάλλοντος στα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Οπότε έχει ανακοινώσει τρία regulations, κανονισμούς, η Ευρώπη. Ο ένας μπήκε σε ισχύ από το Μάρτι φέτος του 2021, όπου όλοι θα πρέπει να υποχρεούνται να τον ακολουθήσουν και εκεί, παραδείγματος χάρη, οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα πρέπει να δίνουν συμβουλές πλέον στους πελάτες τους για τα προϊόντα τα οποία κάνουν καλό στο περιβάλλον. Δηλαδή, αν έχω 4 προϊόντα να επενδύσω, θα πρέπει να επεξηγούν γιατί αυτά τα προϊόντα δεν είναι καλό για το περιβάλλον ή αυτά τα προϊόντα βοηθούν να καλυτερέψει το περιβάλλον. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι παίρνει ένα βάρος ευθύνης για αυτό το θέμα και ο χρηματοοικονομικός τομέας. Επίσης, όταν θα δημιουργηθεί έναν ταμείο, που είπαμε για τα ταμεία πριν, στο ενημερωτικό του δελτίο που αναγράφει τη στρατηγική επενδύσεων, εκεί πρέπει να γράφει πλέον εάν αυτή η στρατηγική που θα βάλει τα χρήματα πρέπει είναι πάλι βοηθά στη μείωση των ρήπων ή βοηθά με κάποιον τρόπο το περιβάλλον. Και αν δεν βοηθά το περιβάλλον, πρέπει να εξηγήσει γιατί. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά σημαντικό αυτό το θέμα, διότι επηρεάζει πάρα πολλούς στον τομέα μας. Και καταληκτικά, κυρία Καλογύρου, να μας πείτε και ποιες αλλαγές και εξελίξεις έρχονται στον τομέα. Μας αναφέρατε ήδη κάποια πράγματα, ειδικά όσον αφορά το κρύπτο. Αν μας πείτε αν υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι, έναν είναι το Crypto Exchanges, όπως ανάφερα είναι ο νέος τομέας που θα επικεντρωθεί η Επιτροπή Κεφαλαίου, θα αναλάβει μαζί με όλα τα άλλα που έχω αναφέρει πριν και ξεκινούμε με τις αιτήσεις το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Βεβαίως εκεί θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ποιους αδειοδοτούμε για τέτοιου είδους προϊόντα που είναι πάρα πολύ ρίσκοι και δεν θα ήθελα οι επενδυτές οι οποίοι δεν κατέχουν αυτά τα θέματα να επενδύουν σε αυτά τα προϊόντα χωρίς να είναι καλά διαβασμένοι και να ξέρουν ότι τα προϊόντα αυτά
μπορεί να χάσεις τα χρήματα σου ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη αυξομοίωση των τιμών τους και να μην μπορούν να τα αναχτίσουν. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι τέτοια προϊόντα δεν κάνει για τους επενδυτές οι οποίοι δεν κατέχουν τα θέματα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα προϊόντα τα οποία υπάρχουν ήδη στην αγορά και πωλούνται στους μικροεπενδυτές και πρέπει πάντα να είναι προσεκτικοί. Είτε με ποιο συμβάλλονται πρώτον και κυρίων, διότι μπορεί να μην είναι αδειοδοτημένο είτε από εμάς είτε από την Ευρώπη. Εκεί έχουμε στο website μας ποιους δίνουμε άδεια για να δίνουν τέτοια προϊόντα, διότι υπάρχει προστασία τους. Και το ξαναλέω, εάν χαθούν χρήματα από επενδύσεις, μπορούν, υπάρχει διαδικασία παραπώνων, να αποκτηθούν πρώτα στην εταιρεία. Αν η εταιρεία δεν τους εξυπηρετήσει ή τους πει κάτι που δεν τα βρούμε με την εταιρεία, να το πούμε έτσι, πάνε στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, έχει 3 μήνες να τους απαντήσει, να βρει μια λύση μεταξύ της εταιρείας και του επενδυτή. Αλλιώς υπάρχουν και τα δικαστήρια ή και να μας κάνει και εμάς παράπονο να δούμε εάν υπάρχει πράγματι πρόβλημα γενικό με την εταιρεία αυτή. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει κάποια προστασία όταν είσαι αδειοδοτημένος. Το λέω απλά για να ακούσουν και οι τελευταίες σας ότι δεν είναι τόσο απλό να επενδύουν σε πολύπλοκα προϊόντα χωρίς να το ψάξουν προηγουμένως και χωρίς την σωστή συμβουλή. Κυρία Καλογύρου, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν να σας αποδεσμεύσουμε. Ναι. Απλά να πω ότι το άλλο θέμα το οποίο θα έχουμε σε λίγο, θα αδειοδοτήσουμε ακόμα έναν τομέα που λέγονται οι Administrative Service Providers. Αυτοί δίνουν διοικητικές υπηρεσίες στους διαχειριστές των κεφαλαίων και είναι ακόμα μια οντότητα που θα επιβλέψουμε ακριβώς για να προστατεύσουμε πάλι τους επενδυτές και θα έχουν και υποχρεώσεις και αυτές οι εταιρείες πλέον, που είναι ο άλλος τομέας που θα γίνει. Και επίσης θα κάνουμε το λεγόμενο trust στην Επιτροπή, το αρχείο στην Επιτροπή, όπου θα βάζουμε μέσα σε αυτόν το αρχείο όλα τα trust που έχουν γίνει στην Κύπρο για να ξέρουμε ποιοι είναι πίσω από κάθε trust και αυτό προβλέπεται από τον νέο νόμο του money laundering. Δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια ποιοι είναι οι κάτοχοι, ποιοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι αυτών των trust. Και αυτό θα το αναλάβει η Επιτροπή Κεφαλαγοράς και πάλι το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Μάλιστα. Αυτά κυρία Καλογύρου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε σήμερα. Να σας ευχηθούμε βεβαίως και καλή συνέχεια στο έργο σας και ευχόμαστε η πορεία σας να συνεχίσει, να είναι όπως έχετε κάνει τόσα πράγματα εδώ και τόσα χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.